Χωρίς τίποτα να προαναγγέλει, το θρίλερ που ακολούθησε άνοιξαν οι κάλπες για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΕΔ Κρήτης και την εκλογή αντιπροσώπων για την ΚΕΔΕ. Η εκλογική διαδικασία εξελίχθηκε στο πολιτιστικό κέντρο του Ηρακλείου με τη συμμετοχή των 24 εκλεγμένων δημάρχων του νησιού και 124 από τους 125 δημοτικούς συμβούλους. Την ψήφο τους διεκδίκησαν δύο ψηφοδέλτια και ένας μεμονωμένος υποψήφιος. Η διαδικασία ξεκίνησε με την τοποθέτηση του Δημάρχου Αρχανών Αστερουσίων Μανώλη Κοκοσάλη από την Ενωτική Αυτοδιοικητική Κίνηση Κρήτης. «Μας ενώνουν τα προβλήματα της Κρήτης», ανέφερε ο κ. Κοκοσάλης, που στάθηκε στην ανάγκη για πλήρη εφαρμογή της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, την ανάληψη δράσεων για την κλιματική αλλαγή και τη διαχείριση των απορριμμάτων. Η φιλοσοφία είναι μία. Όλοι μαζί να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα της Κρήτης. Μπορεί να κατεβαίνουν τρεις παρατάξεις, αλλά η επόμενη μέρα θα πρέπει να μας βρει όλους ενωμένους. Η ουσία ξεκινά την επόμενη μέρα που αρχίζει πλέον η δουλειά. Η νέα πλειοψηφία θα αποδείξει ότι έχει και τη δυνατότητα της σύνθεσης και εκείνους τους ανθρώπους που μπορούν να συγκροτήσουν απόψεις και να διεκδικήσουν τα θέματα της αυτοδιοίκησης. Από αύριο ξεκινάμε ενωμένοι. Και η αυτοδιοίκηση πρώτου και δευτέρου βαθμού έχουμε να αντιμετωπίσουμε πολλά και σημαντικά προβλήματα. Έχουμε να διαμορφώσουμε ένα πλαίσιο λειτουργίας καινοτόμο και λειτουργικό για τους Δήμους όλης της Κρήτης. Το καλό του τόπου είναι πάνω από τις όποιες προσωπικές διαφορές, ανέφερε στη δική του εισήγηση ο Δήμαρχος Ηρακλείου Βασίλης Λαμπρινός ως εκπρόσωπος της ανεξάρτητης αυτοδιοικητικής κίνησης Δήμων Κρήτης. Η ΠΕΔ πρέπει να παραμείνει ανεξάρτητη, ενωμένη, για να αντιμετωπίσει τα προβλήματα που έχουν οι Δήμοι της Κρήτης, τα οποία δεν είναι λίγα, και κυρίως για να συνεχίσει το έργο που διαχειρίστηκε την προηγούμενη πενταετία, νομίζω με επιτυχία. Προτεραιότητα είναι οι λαϊκές ανάγκες, ανέφερε λίγο πριν να ανοίξουν οι κάλπες ο Δημήτρης Βρύσαλης, υποψήφιος για τη λαϊκή συσπήρωση. Η δική μας παρουσία έχετε να αναδείξει αυτό το ρόλο, δηλαδή το ρόλο της διεκδίκησης ενός κινήματος που μαζί με το λαό θα διεκδικεί και πόρους και υποδομές. Η ψηφοφορία ολοκληρώθηκε λίγο μετά τις 2 το μεσημέρι και η πρώτη καταμέτρηση ανέδειξε νικητή την Ενωτική Αυτοδιοικητική Κίνηση Κρήτης με 69 ψήφους. Είναι ένα αποτέλεσμα καθαρά εκλογικό. Αυτό που έχει ανάγκη η Κρήτη είναι να βρει όλους τους δημάρχους, όλους τους δημοτικούς συμβούλους, όλη την αυτοδιοίκηση πρώτου και δεύτερου βαθμού ενωμένη για να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα που έχουμε μπροστά μας. Είναι ένα θετικό αποτέλεσμα για όλη την αυτοδιοίκηση, για όλους τους πολίτες. Ενώνουμε. Ενώνουμε τους πολίτες, ενώνουμε την αυτοδιοίκηση, με όραμα και σχέδιο. Θέλουμε να πάμε μπροστά, να λύσουμε προβλήματα, να μεγαλουργήσουμε για τους πολίτες και την Κρήτη. Η αυτοδιοίκηση βγαίνει ενωμένη από αυτή τη διαδικασία, θεωρώ, με σχέδιο, όραμα για την Κρήτη και τα προβλήματά της. Από αύριο η ΠΕΔ πρέπει να αποκτήσει μια πολιτική λειτουργία. 53 ψήφους συγκέντρωσε η παράταξη Λαμπρινού. Θεωρώ λοιπόν ότι είναι μια ευκαιρία να αφήσουμε τα όσα μας χωρίζουν στην άκρη και να βρούμε όλα αυτά που μας ενώνουν, ώστε από κοινού να διεκδικήσουμε αυτά που θα έπρεπε να έχουν γίνει στην Κρήτη. 2 ψήφους έλαβε ο ανεξάρτητος υποψήφιος Δημήτρης Βρύσαλης. Έχουμε κάποιους στόχους και όραμα, νομίζω, οι οποίοι θα μας ενώσουν σε ό,τι αφορά την περιφέρεια της Κρήτης και με αυτόν τον προγραμματισμό, τον οποίο και σε άξονες αναφέραμε, αλλά και από τη, αύριο τις δηλώσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, όταν τέλος πάντων θα συγκροτηθεί, θα φανεί ο τρόπος με τον οποίο θέλουμε να πετύχουμε αυτό το αναπτυξιακό όραμα για το νησί. Αυτό που χρειάζεται είναι συνέργειες σε κάθε περίπτωση. Η ενωτική κίνηση αυτή των αυτοδιοικητικών που κέρδισε σήμερα τις εκλογές της ΠΕΔΚ δεν έχει κάποιο άλλο στόχο πέρα από το να ενώσει όλους τους κρητικούς, όλους τους αυτοδιοικητικούς, ώστε να αντιμετωπιστούν με επιτυχία τα πολύ μεγάλα προβλήματα.